Από 21 έως 31 Αυγούστου, οι πατρινοί θα πρέπει να στερηθούν την αγαπημένη κοντινή σε αυτούς παραλία. Ο λόγος? Η διενέργεια και σε αυτό το θαλάσσιο και παραθαλάσσιο τμήμα των παράκτιων μεσογειακών αγώνων της Πάτρας προκαλεί μια σειρά μέτρων ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν και στην Πλάζ. Εν όψη των παράκτιων μεσογειακών αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα το χρονικό διάστημα επισήμως από 25 έως 31 Αυγούστου, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στο πλαίσιο λήψης των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας σε χώρους αρμοδιότητάς του, εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για την ενημέρωση των πολιτών, σύμφωνα με την οποία σε συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο θα υπάρξουν περιορισμοί ως προς τη λήψη θαλάσσιου λουτρού, αλλά και την κυκλοφορία και τη διέλευση σκαφών. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας έχει εκδοθεί απόφαση που αφορά στην απαγόρευση ακόμη και του μπάνιου στην πλάζ της Πάτρας κατά το χρονικό διάστημα από 21 έως 31 Αυγούστου και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται μεταξύ του γνωστού ως φάρου στην περιοχή και των εγκαταστάσεων του πρώην ΕΟΤ. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή και σε απόσταση 200 τουλάχιστον μέτρων περιμετρικά αυτής, απαγορεύεται η διέλευση ταχύπλοων, αλλιευτικών και οποιοδήποτε άλλου τύπου σκάφους. Προκειμένου διασφαλιστεί η ασφάλεια των αθλητών αλλά και των λουωμένων, θα υπάρχει από θαλάσσιες επιτήρηση με περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος, καθώς και HSS περιπολίες αποστεριάς. Σκοπός της απαγόρευσης είναι η αποφυγή ατυχημάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής διενέργεια των αθλημάτων των δεύτερων μεσογειακών παράκτιων αγώνων που θα πραγματοποιηθούν εντός θαλάσσιου χώρου. Η εξέλιξη αυτή και η σχετική απαγόρευση του μπάνιου στην πλάζ της Πάτρας αναμένεται να δυσαρεστήσει πλήθος πατρινών, ωστόσο κρίνεται αναγκαία για την ασφαλή διοργάνωση των αγώνων.